Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα γνωρίσουμε τη σπουδαία δουλειά που κάνει ένας φιλανθρωπικός οργανισμός, το Ίδρυμα Yianis Christodoulou Foundation, με ιδρυτή έναν επιχειρηματία Κύπριο της Διασποράς, τον κύριο Yianis Christodoulou. Μαζί μας για να παρουσιάσουμε αυτή τη σημαντική ανθρωπιστική προσπάθεια, αλλά και το ηθικό ανάστημα, τη δράση του εμπνευστή της, είναι η εθελόντρια Έλενα Θεοδοσιάδου. Έλενα μου, καλώς ήρθες. Θα προτιμούσα τον ενικό, είμαι σίγουρη και εσύ. Για να βαδίσουμε αυτό το μονοπάτι, να γνωρίσουμε το Yianis Christodoulou Foundation. Πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, πότε συστάθηκε το Ίδρυμα, ποια είναι η ωραία εντολή του. Ναι. Καταρχήν θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε εσένα προσωπικά, αλλά και γενικότερα το ΡΙΚ, και για την πρόσκληση, αλλά και για την ευκαιρία που δίνεται να παρουσιάσουμε το έργο του νεοσύστατου, θα λέγαμε, φιλανθρωπικού ιδρύματος. Έτσι, κάποιες βασικές γενικές πληροφορίες, ώστε και οι ακροατές να γνωρίσουν από κοντά το Yianis Christodoulou Foundation. Συστάθηκε το 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δραστηριοποιείται όχι μόνο εκεί, αλλά και στην Κύπρο, που είναι και η χώρα προέλευσης του ιδρυτή, του κύριου Yianis Christodoulou, ο οποίος είναι ο ιδρυτής. Στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, θα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Christodoulou παραχωρούσε διάφορες εισφορές σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, θέλοντας όμως να μεγιστοποιήσει το βαθμό και την παρέμβαση του, αλλά και την προσφορά του στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αποφάσισε να ιδρύσει το 2016 το φιλανθρωπικό αυτόν ίδρυμα. Κύριος στόχος είναι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά κυρίως των παιδιών, που είναι και η αγάπη. Θέλω να σταθούμε σε αυτό, Έλενα μου, και να, επειδή το εντόπισα και εγώ διαβάζοντας όλη τη σχετική πληροφόρηση που είχαμε μπροστά μας, ο συμπατριώτης μας Yianis Christodoulou έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς το παιδί. Το παιδί που προέρχεται από οικογένεια δυσπραγούσα, προς το παιδί που δεν ευτύχησε να έχει σωστούς γονιούς, προς το παιδί που στερείται τα βασικά είδη ανάγκης. Έτσι έχουν τα πράγματα? Δηλαδή, όρισε ως αποστολή της ζωής του για να νιώθει πλήρης ότι ναι, εγώ που μπορώ να δώσω ειδικά στο παιδί της Κύπρου? Ναι. Απότερος στόχος, παρόλο που είναι εις γνώσεις το γενικότερες οι ανάγκες που έχουν όλες οι ομάδες πληθυσμού, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε άτομα τρίτης ηλικίας, ενήλικες, η ιδιαίτερη ευαισθησία έχει ο ίδιος για το παιδί. Νομίζω, αν πάμε έτσι πίσω στη ζωή του, υπάρχει μια λογική εξήγηση. Μεγάλωσε στην Κύπρο από μια μικρή οικογένεια. Πρώτα-πρώτα δεν γεννήθηκε με λεφτά. Όχι, αυτό είναι βασικό. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια. Η μητέρα του ήταν οικοκυρά, ο πατέρας του ιδιωτικός υπάλληλος. Γεννήθηκε και έζησε στο Καϊμακλίν τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Και ακολούθως, όπως πολλοί συμπατριώτες μας. Είναι παιδί της προσφυγιάς, έτσι. Παιδί της προσφυγιάς. Στα 10 περίπου χρόνια, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή και τις άσχημες σε εκείνες τις συνθήκες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί, αναζήτησε η οικογένεια του καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, προοπτικές για το μέλλον. Οπότε ο Yianis μαζί με τους υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πήγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έζησαν. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα. Η μετανάστευση δεν είναι εύκολο πράγμα. Έζησαν δύσκολες στιγμές, αλλά είναι με περηφάνεια. Πολύ μεγάλη οικογένεια έχει? Όχι, έχει μόνο ακόμα μία αδερφή, μικρή οικογένεια, απλοί άνθρωποι που με αγάπη και σεβασμό και αξιοπρέπεια δούλεψαν σκληρά, τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του, και να καταφέρουν να δώσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν στα παιδιά τους. Ο Yianis διακρίθηκε και για την ιδιωτερότητα στον τρόπο σκέψης, για το επιχειρηματικό του πνεύμα, για τη δημιουργικότητα του. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί και κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει, αλλά πολλές φορές το λέει, ίσως να το δούμε και αργότερα, πολλές φορές έχει αναφέρει ότι έμαθα να δίνω, λέει, όχι γιατί έχω πολλά, αυτό που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, που είναι φυσικό, αλλά γιατί ξέρω τι σημαίνει να έχω πολύ λίγα, που είναι βασικό, νομίζω, στοιχείο και του ποιότητας του ανθρώπου. Ένα άλλο δικό του τρίπτυχο που θέλω λιγάκι να σχολιάσουμε πρωτού δούμε το πρώτο μας βίντεο, Έλενα μου. Ο ίδιος αποδίδει, λέει, την επιτυχία του
στη δράση του την επιχειρηματική σε ένα τρίπτυχο. Δουλεύει πολύ και σκληρά, προσέχει τη λεπτομέρεια και υπάρχει, λέει, μια συνεχής προσπάθεια χωρίς να παραδίνεται το άτομο. Ναι. Αυτό είναι. Never give up. Αυτή είναι η φράση που συνήθως χρησιμοποιεί και είναι οι συμβολές του που δίνει στα παιδιά πάντοτε. Να παλεύουν, να μην το βάζουν κάτω ποτέ, να έχουν όνειρα, να προσέχουν τις λεπτομέρειες και σκληρή δουλειά. Γιατί χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορούμε να. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος δουλεύει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι. Ναι, σίγουρα. Και ως πρότυπο για τα δικά του τα παιδιά. Ναι, σίγουρα. Αν θέλετε να πούμε έτσι και κάποια πράγματα για τους στόχους του φιλανθρωπικού. Να δούμε το πρώτο βίντεο, Έλενα μου. Για να γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα και τον ιδρυτή και πολύ περισσότερο το ίδρυμα. Θα γνωρίσουμε λοιπόν αυτή την αλτρουιστική προσπάθεια παρακολουθώντας το τι έγινε στις 30 περασμένου Σεπτεμβρίου στη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση Starbol 2017, η οποία διοργανώθηκε με τη στήριξη του ξενοδοχείου Hilton Manchester Deansgate στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου. Η βραδιά διοργανώθηκε για 7η συνέχη χρονιά. Απότερο σκοπός ήταν η συλλογή χρημάτων για τη στήριξη παιδιών που δυσπραγούν, που έχουν προβλήματα υγείας, που έχουν ειδικές ανάγκες ή παιδιών που βρίσκονται μαζί με τις οικογένειες τους σε δύσκολη, σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή, που ονομάζεται Starbol Charity Event, διοργανώνεται σε συνεργασία με κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2017 διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Yanis Christodoulou Foundation. Η φαντασμαγορική αυτή εκδήλωση περιλάμβανε δημοπρασία διαφορών αντικειμένων, υπηρεσιών, δώρων, ψυχαγωγία από γνωστούς μάγους, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στο Starbol 2017 παρευρέθηκαν 460 άτομα. Τα εισιτήρια εισόδου για να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό είχαν πωληθεί από 1.000 λίρες, αγγλικές βεβαίως, έως 2.500 το άτομο. Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο παρουσιαστής της βραδιάς κατάφερε να πάρει από το κοινό αρκετές χιλιάδες λίρες για την αγορά 2 τροχοκαθισμάτων για παραπληγικά παιδιά. Από το ποσό που συγκεντρώθηκε στη βραδιά, ο ιδρυτής του Yianis Foundation, ο συμπατριώτης μας Yianis Christodoulou, περιουγολόγος, παρέδωσε 1 εκατομμύριο λίρες στο ίδρυμα, δείχνοντας έμπραχτα τη δέσμευσή του για τη συνέχιση του έργου που επιτελείται. Ας δούμε τι έγινε εκείνη τη βραδιά. You are helping to raise as much money as possible for the young people of Manchester and beyond. As a foundation, we partner with hundreds of charities each year, funding equipment, training, and support so that they can continue their important work.
I'm delighted that this year we are partnering with the Yanis Christodoulou Foundation on our annual Star Ball. They share our vision of helping young people to be the best that they can be by investing in their education and their health and providing them with a helping hand when they need it. At the DM Thomas Foundation, we are dedicated to helping young people and children to fulfill their potential. We provide sick, disabled, and disadvantaged children with the helping hand so that they in turn are able to transform their own lives. We have awarded over £17.5 million in grants, providing this equipment, training, support, and care. And we are proud of our 17 years of working here in Manchester and in the Northwest. Helping young people like Brandon. Brandon has spina bifida and uses a wheelchair. He lacked confidence, and leaving his house to try new experiences was beyond him. He was becoming increasingly isolated and missing out on opportunities to develop his own personal and social skills. Over the years, I have made major decisions in my life and in business. However, making decisions when it comes to charity, I promise you, it's not easy. Do you help a child with cancer, a blind child, or an orphan? It's a difficult choice. Whilst I've been a supporter of many charities over the last 25 years, I've never fully understood how the money was being used, which led me to one of the many reasons why I started the Yianis Christodoulou Foundation. For clarity, unlike most charities, our foundation has no administration charges. And everyone who helps does not get paid from the charity. All the money goes directly. All the money goes directly to the bottom line, and that's for the children. Let me introduce you to my favorite drink, which is called Zivania, which is Zed for short. Apart from the children and the athletes, can you stay away from it? I think you've already drunk it. Well, can you just pretend something's in there? And we'll get you some more. The drink is from Cyprus. It has no sugar at all. It's used for medicinal purposes. And I'm sure you felt it when you drank it. Eviva, which means long life in Greek. This is my commitment to the foundation. I'm really passionate about it. I've done a few deals in my life, and I'll tell you, it feels good to give. Thank you very much. And I just want to say, guys, that Tony Bellew, AJ, they did not get paid for coming here tonight, right? Since the time I've known them, they're family guys, they love children, and I think it's very appropriate that they've come along to help out. Thank you, Tony Abelu. Thank you, AJ. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus, dis-toi, je suis salé sans toi, je suis laid sans toi. Je ne pleure.
raison de vivre, de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce que tu perds. Je n'ai plus de vie. Παρουσιάζουμε το Yianis Christodoulou Foundation απόψε και τη δράση του. Κουβεντιάζουμε με την εθελόντρια Έλενα Θεοδοσιάδου για αυτή την αποστολή ζωής, εγώ θα έλεγα. Γνωρίσαμε τον ιδρυτή μέσα από τους δέχτες μας σε μια σπουδαία εκδήλωση που έγινε στο Μάντσεστερ το Σεπτέμβριο. Έλενα μου, ήσουν εκεί, ήταν μια υπέροχη βραδιά, έτσι δεν είναι? Ήταν όντως μια υπέροχη βραδιά που πέτυχε πλήρως το σκοπό της. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια, 460 άτομα, όπως είχες αναφέρει και εσύ. Πιστεύω είναι και ένδειξη της αγάπης και της εκτίμησης που τρέφει η προσκεκλημένη αλλά και ο κόσμος προς το πρόσωπο του ιδρυτή, σημαντικές προσωπικότητες από τον αθλητικό χώρο, από τους μουσικούς, παγκόσμιος πρωταθλητής μποξερ. Στο μπόξι, ναι. Ο AJ, προσωπικός έτσι φίλος, ο οποίος και αυτός εθελοντής με το δικό του τρόπο, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από την Κύπρο γενικότερα, ο Ήπατος Αρμοστής, ο πρόξενος στη Σκωτία. Μεσόβη της πολιτείας, ναι. Βεβαίως. Ήταν εκεί, ήταν μια όντως φαντασμαγορική εκδήλωση. Άγγιξε το στόχο της. Άγγιξε, βέβαια. Μαζεύτηκαν περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο στερλινές είχαν δοθεί προσωπικά από τον ίδιο, αλλά και μέσα από την δημοπρασία. Ναι. Άρα τώρα έχουμε μπόλικα υλικό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο. Είναι σπουδαίο. Αυτό δεν είναι στόχος. Έτσι είναι. Ωραία. Σε είχα διακόψει νωρίτερα για να δούμε το βίντεο. Όταν άρχισες να μιλάς για τους στόχους του Ιδρύματος, ναι. Θέλουμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι του Ιδρύματος. Ναι, 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 σίγουρα. Αρχίσαμε την κουβέντα μας λέγοντας ότι για χρόνια ο ίδιος έδινε χρήματα και στήριζε φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανισμούς, αλλά και πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονταν είτε στην Κύπρο είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χαρακτηριστικά να πούμε για το ραδιομαραθώνιο, το Telethon, καθώς επίσης και τη συνεργασία του μαζί με τον πρίγκιπα Κάρολο σε διάφορες πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει και το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζί με τον πρίγκιπα Williams, τον οποίο στηρίζει στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέσα από το φιλανθρωπικό του έργο. Μια ανάσα, Έλενα, απλώς για να μεταφέρω στους τηλεθεατές να εξηγήσω αυτό που βλέπουμε. Αν θέλεις και εσύ μπορείς να δεις την οθόνη που έχουμε και εμείς μπροστά μας. Είναι η χώρη που ανακαίνισε το ίδρυμα, που τους έδωσε ζωή, παλμό, χρήση καλύτερη αν θέλεις. Θα έρθουμε αργότερα να δούμε. Είναι αίθουσες που έχουν ανακαινιστεί, χώροι που έχουν ξαναγεννηθεί μέσα από την προσπάθεια, την προσφορά του Ιδρύματος. Ορίστε. Ναι. Ξανά στους στόχους λοιπόν για να ολοκληρώσουμε. Απότερο στόχος, είπαμε, του φιλανθρωπικού Ιδρύματος ήταν η μεγιστοποίηση της βοήθειας η οποία δινόταν στον κόσμο και ιδιαίτερα στα παιδιά. Άρα, πρώτη στο στόχος είναι η στήριξη και η παροχή βοήθειας στις ομάδες πληθυσμού, αλλά κυρίως, είπαμε, στα παιδιά και στους νέους. Είναι η παροχή ευκαιριών για εκπαίδευση, γιατί θεωρεί τόσο ο κύριος Χριστοδούλου, αλλά και οι άνθρωποι που είναι, οι συνεργάτες, οι εθελοντές που είναι γύρω του, ότι είναι πρωταρχικό στοιχείο για την επιτυχία των παιδιών. Άρα θέλουμε να αποκτήσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες τις οποίες έχουν, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο μέλλον. Δεύτερος έτσι κύριος στόχος είναι η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και η αύξηση της ποιότητας ζωής των παιδιών, όπου και αν ζουν, ώστε να περνούν την καθημερινή τους μέλλον ασφαλές περιβάλλον και υγιές περιβάλλον. Απλό. Ο κόσμος που υποφέρει, που δυσπραγεί, που δεν μπορεί να μορφώσει τα παιδιά του, δυστυχώς για τις μέρες μας και στην Κύπρο ειδικά, είναι πολλοί. Πώς επιλέγετε?
Είναι. Εντάξει, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ποιος έχει όντως, προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν το είχαμε δει στο προηγούμενο βίντεο. Πολλές φορές αναρωτιέται και ο ίδιος λέει. Πήρα πολλές αποφάσεις στη ζωή μου για τα επαγγελματικά θέματα. Αλλά οι πιο δύσκολες αποφάσεις παίρνονται τώρα μέσα από την εθελοντική αυτή εργασία και μέσα από το ίδρυμα. Όντως, ποιο βοηθάς πρώτον. Ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα υγείας. Ένα που δεν μπορεί να σπουδάσει. Δεν μπορεί να σπουδάσει. Λοιπόν. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το φιλανθρωπικό αυτόν ίδρυμα, προσπαθούμε μέσα από τα έργα να υποφελούνται μεγάλος αριθμός παιδιών. Όπως θα δούμε... Κοινοφελούς σκοπούς, τέλος πάντων. Προσπαθούμε μέσα από τα έργα να βοηθείτε και να υποφελούνται πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που θα δούμε στη συνέχεια... Θα το δούμε μόλις ολοκληρώσει. Είμαστε έτοιμοι. Με το δημοτικό, θα πάμε στη μεταμόρφωση της αίθουσας υπολογιστών, πολυμέσων, βιβλιοθήκης από ό,τι βλέπω στη σημείωση μου. Περισσότερο θα ήθελα έτσι, Έλενα, μια μικρή αναφορά να θέλεις να κάνεις πρωτού δούμε το βίντεο. Ναι, ο κύριος είδαμε πώς ήταν πριν ο χώρος, ναι, μου είπε και ο κύριος Χαριστηλής, ο σκηνοθέτης μας. Μεταμορφώθηκε, θα το δούμε τώρα σε μια εντελώς νέα κατάσταση. Δύο λόγια από σένα που τα έζησες και πάμε στο βίντεο. Με σεβασμό και αγάπη προς το παλιό του το σχολείο. Ήταν το σχολείο του. Ήταν το σχολείο στο οποίο φοιτούσε μέχρι την τετάρτη τάξη, είχε καημό. Να μπορέσει και ο ίδιος να προσφέρει. Άρα, ο στόχος ήταν να βελτιώσουμε το μαθησιακό περιβάλλον, τις δυνατότητες, τα μέσα. Θα δούμε τώρα το αποτέλεσμα και να το σχολιάσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είμαστε στο τρίτο δημοτικό σχολείο Καϊμακλείου. Δημιουργία αίθουσας πολυχώρου πολυμέσων βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παραχωρήθηκαν 17 υπολογιστές, Έλενα, δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Ωραία. Να δούμε την τελετή των εγγενείων της παράδοσης στο κράτος, στο δημόσιο. Μέρος των διευθύνσεων και του διδακτικού προσωπικού των δύο κύκλων, κύκλου Α και κύκλου Β. Με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση θα τελέσουμε σήμερα τα εγγένεια της αίθουσας πολυμέσων του σχολείου μας. Οι σκέψεις και οι σχεδιασμοί για αναβάθμιση της αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ένα σύγχρονο ελκυστικό χώρο πολυμέσων είχαν ξεκινήσει από τη σχολική χρονιά 2015-2016, αφού γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του κυρίου Γιάννη Χριστοδούλου, Προέδρου του Ιδρύματος Yianis Christodoulou Foundation, να προσφέρει τη χρηματική στήριξη τόσο για την υποδομή όσο και για τον εξοπλισμό της αίθουσας. Μέσα από μια γόνιμη συνεργασία της Σχολικής Εφορίας Λευκωσίας, που αποδέχτηκε τη δωρεά, με το Υπουργείο Παιδείας, το Σχολείο και το Ίδρυμα Yianis Christodoulou Foundation, η παλιά αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει μετατραπεί σε ένα ελκυστικότατο χώρο που με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος πολυμέσων για τη διδασκαλία των διαφόρων θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος και ως βιβλιοθήκη. Έχει εφοδιαστεί ιδιαίτερα με λογισμικά προγράμματα και βιβλία για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Το χτίσμα του σχολείου άρχισε στα μέσα του 1963 και διήρκησε περίπου 15 μήνες. Πανηγυρικά ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Σεπτεμβρίου το 1964. Τα εγγένεια έγιναν από τον πρώτο Υπουργό Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκη. Η επίσημη ονομασία του ήταν τότε Τρίτο Μειχτό Δημοτικών Καϊμακλείου, αφού μέχρι τότε αγόρια και κορίτσια φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολεία. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του σχολείου διευθυντής ήταν ο κύριος Θωμάς Σημειονίδης και στο σχολείο φοιτούσαν 457 παιδιά.
Οι μαθητές συνέχισαν να αυξάνονται και έτσι τη σχολική χρονιά 72-73 το σχολείο με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χωρίζεται σε δύο κύκλους. Σημαντική αλλαγή στη ζωή του σχολείου έφερε η αίθουσα πληροφορικής τη σχολική χρονιά 2000-2001. Είναι η αίθουσα την οποία ανακαινήσαμε φέτος με τη χορηγία του κ. Χριστοδούλου. Ήταν τότε ίσως η πρώτη πανκύπρια οργανωμένη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργήσε σε δημοτικό σχολείο. Φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρευρίσκομαι στη σημερινή τελετή των εγγενείων της αίθουσας πολυμέσων ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καϊμακλείου, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Εφορίας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης του Σχολείου. Η ολοκλήρωση των έργων στην αίθουσα που εγγενιάζουμε σήμερα οφείλεται στη δωρεά ενός σπουδαίου ανθρώπου, του συμπατριώτη μας Γιάννη Χριστοδούλου, στον οποίο ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απευθύνουμε τις ιδιαίτερες μας ευχαριστίες. Η προσφορά των εθελοντών και των συνεργατών του Yianis Christodoulou Foundation, που δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία, αποδεικνύει περίτρανα τον ενδιαφέρον τους για την αναβάθμιση του κτηριακού εξοπλισμού του σχολείου και κατ' επέκταση για την πρόοδο των παιδιών που φοιτούν σε αυτό. Ειδικότερα ο κ. Yianis Christodoulou, με την ενέργεια του αυτή φαίνεται έμπραχτα, φανερώνει έμπραχτα την αγάπη του για την ιδιαίτερη του πατρίδα, αλλά και τα έντονα συναισθήματα που τρέφει για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλείου, του οποίου υπήρξε και ο ίδιος μαθητής. Το 1974, μετά την τουρκική εισβολή, μετέβηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατάφερε να ακολουθήσει μια επιτυχημένη καριέρα. Σήμερα εκπληρώνεται η μεγάλη του επιθυμία να ενισχύσει το σχολείο στο οποίο φοίτησε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα σημερινά παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία μέσα από σύγχρονα εργαλεία μάθησης. Συγκεκριμένος στόχος της δωρεάς υπήρξε η ανακαίνιση και η μετατροπή της υφιστάμενης αίθουσας διδασκαλίας σε ένα νέο δημιουργικό πολυχώρο με καινούριο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη διδακτική πράξη και μεθοδολογία διαφόρων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος και κυρίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αγγλικής. Η νέα αυτή αίθουσα θα μπορεί να αξιοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τόσο σε πρωινό εργάσιμο χρόνο, όσο και σε απογευματινό, για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του προαιρετικού πολυήμερου, αλλά θα αξιοποιείται και στο πλαίσιο της λειτουργίας των θερινών σχολείων που ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση να υιοθετεί αυτό το θεσμό εδώ και 3 χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι η σχολική κοινότητα θα απολαμβάνει και θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κατάλληλα διαμορφωμένο αυτό χώρο, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας πάντα το έργο και την προσφορά του ευεργέτη του κυρίου Γιάννη Χριστοδούλου. 42 χρόνια πριν ήρθα αυτό στο σχολείο και ήμουν καλό παιδί. Κάποτε. Αυτό το σχολείο μου έμαθε πάρα πολλά που την πρώτη, που την πρώτη φορά αν είσαι μωρό, το education and close family is a big key to success. And this school brought me my first lesson in life. 42 years later, I come here today. I'm very happy to be here to provide you with a new classroom and a new technology that I hope you can use wisely. To be successful in life and in business, there's many ingredients. I can tell you 3 that helped me. Hard work. Να δουλεύετε πάντα σκληρά. 2. Attention to detail. Προσοχή στις λεπτομέρειες. 3. Never give up. Πάντα να μην παραθυνέστε. It's important in life to never forget where you come from. Because if you forget, you will never know where you're going. Πάντα να ξεχάσουμε τον τόπο που γεννηθήκαμε
Because αν το κάνουμε αυτό, θα χαθούμε για το future. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο ένα μεγάλο έργο πρόσφερε το Ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου Foundation. Προχώρησε στην ανακαίνιση του ισόγειου χώρου της παιδικής στέγης Λευκωσίας. Η Έλενα θα μας πει πολύ περισσότερα για αυτό το πολύ μεγάλο έργο που πάλι αφορά, επικεντρώνεται και προσφέρει στα παιδιά μας. Περί τίνος πρόκειται, Έλενα, και πότε παραδόθηκε, πότε εγκαινιάστηκε η αίθουσα? Νομίζω ότι για το Γιάννης Χριστοδούλου Foundation η ανακαίνιση αλλά και η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της παιδικής στέγης Λευκωσίας ήταν το μεγαλύτερο έργο στους 16 μήνες από τη μέρα σύστασης του Ιδρύματος. Οι στιγμές πολύ συγκινητικές. Ουσιαστικά το Ίδρυμα σε συνεννόηση μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τη Διεύθυνση της Παιδικής Στέγης προέβηκε σε πλήρη ανακαίνιση σχεδόν ολόκληρου του ισόγειου χώρου. Διαμορφώθηκαν δύο αίθουσες για μελέτης για τα παιδιά. Μια αίθουσα πολυχώρος για την ψυχαγωγία τους και ακόμη μια αίθουσα και ηλεκτρονικούς υπολογισμούς, λογιστές, βιβλιοθήκη και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ανακαινίστηκε πλήρως και η αίθουσα, η τραπεζαρία όπου τρώνε τα παιδιά. Η παιδική στέγη φιλοξενεί παιδιά, αριθμών παιδιών που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και είναι το σπίτι τους. Εξοπλίστηκε πλήρως με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεόραση, οτιδήποτε χρειάζεται να στηθεί ένα σπίτι από την αρχή. Μαζί μας είχαμε εθελοντές οι οποίοι δούλεψαν, η αρχιτέκτονας η Μαρία Χαρελαμπή, την οποία θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και δημόσια φιλοκερδώς, έβαλε το στίγμα της. Και να μην ξεχάσεις άλλους. Πιστεύω ότι δημιουργήθηκε ένας χώρος ζεστός, φιλόξενος, γεμάτο φως και χρώματα. Και ελπίζουμε ότι θα απαλύνει έτσι τον πόνο και τη θλίψη αυτών των παιδιών. Θα δώσει η ποιότητα ζωής και στήριγμα. Σίγουρα βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στις καθημερινότητες τους, αλλά και των ατόμων που εργάζονται μαζί τους. Γιατί η ομάδα εκεί αξίζει πραγματικά τα συγχαρητήρια. Ωραία. Να πω λοιπόν στους φίλους τηλεθεατές ότι τα εγγένεια τελέστηκαν στις 21 Νοεμβρίου. Παρουσία του ιδρυτή, του κ. Γιάννη Χριστοδούλου. Ήταν εκεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Πρόνοιας Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι αρχές της στέγης, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φίλων της Παιδικής Στέγης και άλλοι επώνυμοι που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Ας δούμε λοιπόν τα εγγένεια της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω σήμερα στην Παιδική Στέγη Λευκωσίας. Η Παιδική Στέγη είναι ένα ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά μικρής ηλικίας που δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη γιατί, όπως βλέπετε και γύρω σας, έχουν βελτιωθεί ορατά οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Έχει γίνει δηλαδή ένα σπίτι όμορφο για αυτά. Μεταφέρω τους θερμούς προσωπικούς χαιρετισμούς της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε όλους σας και σας ευχαριστώ εκ μέρους της για την παρουσία σας στα σημερινά εγκαίνια της ανακαίνησης της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας που επιτεύχθηκε σε τεράστιο βαθμό ως αποτέλεσμα της κοινωνικής προσφοράς του δωρητή και εθελοντή κ. Γιάννη Χριστοδούλου και του ιδρύματος του Yianis Christodoulou Foundation. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα με συνεργάτες που διακρίνονται καθημερινά για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους για τα κοινά και που με την πλούσια δράση και προσφορά τους συμβάλλουν στην πρόοδο του τόπου και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των παιδιών. Σε μια εποχή που τα σύγχρονα, σύνθετα και περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα έχουν δημιουργήσει νέους κινδύνους, προκλήσεις και απαιτήσεις, που περισσότερο από όλους απειλούν τα παιδιά, είναι απόλυτα αναγκαία και επίγουσα η ευαισθητοποίηση όλων για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών. Ως αρμόδιο Υπουργείο έχουμε δεσμευτεί να εργαστούμε συστηματικά, κατά τρόπον ώστε σταδιακά να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η ποιότητα ζωής των παιδιών, στη βάση των αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των σχετικών συστάσεων των προαιρετικών πρωτοκόλων της Σύμβασης. Ως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέλω να εκφράσω την εκτίμηση και το σεβασμό μας σε τέτοιες πρωτοβουλίες και δηλώνουμε τη γνήσια εκτίμηση και το θαυμασμό μας. Με την ευκαιρία των σημερινών εγγενείων, θέλω να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες της Υπουργού και του Υπουργείου ολόκληρου προς εσάς πρωτίστως, κύριε Γιάννη Χριστοδούλου, για την αγάπη και την ευαισθησία που έχετε επιδείξει προς τα παιδιά μας μέσα από την ιδιαίτερα γενναιόδορη δωρεά σας. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ στην Παιδική Στέγη Λευκωσίας με την ευκαιρία της ανακαίνησης των χώρων στους οποίους βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η ανακαίνιση έγινε κατορθωτή λόγω της ευγενούς δωρεάς του κ. Γιάννη Χριστοδούλου και του Yianis Christodoulou Foundation στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μεταξύ ανθρώπων που νοιάζονται για την ευημερία των παιδιών και μάλιστα των δικών μας παιδιών που οι προσωπικές συνθήκες τους τα οδήγησαν σε αυτόν εδώ το χώρο. Κύρια ευθύνη και μέλημα μας στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών που φιλοξενούνται εδώ και η κάλυψη όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά των υλικών και συναισθηματικών αναγκών τους. Σε αυτή την προσπάθεια μας, έχουμε δίπλα μας τους αγαπητούς εθελοντές που συμπληρώνουν το έργο του κράτους. Περίτρανη απόδειξη είναι η γενναιόδορη βοήθεια από τον κύριο Γιάννη Χριστοδούλου και το Ίδρυμά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους που βοηθήσαν για να γίνει αυτό το έργο. Ευχαριστώ για τη Ζήτα Μιλιανίδη, η κυρία Μαρία Καρίτζη, Έλενα Γιάθος Θεοδοσιάτη, Τάκη Σελένια Χριστοφόρου, Μαρία Χαραμπηλίδου και όλους που βοηθάσει να γίνει τόσο ωραίο το σπίτι. Ο κύριος Παμπορίτης μου μίλησε για αυτό το σπίτι και έκανα την ευκαιρία να έρθω στο σπιτάκι και άρεσε μου πάρα πολύ. Έδωκε μου την ευκαιρία να βοηθήσω. Το Yianis Christodoulou Foundation έγινε για να βοηθά τα μωρά, για να τα προσέχει και να τους δώσει ευκαιρίες στη ζωή τους. Όλοι πρέπει να χαρούμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε στη ζωή μας. Ήμουν 8 χρονών και
Ήμουν πρόσφυγας το 1974 και έμαθα να δίνω. Όχι γιατί έχω πολλά σήμερα. Είναι because ξέρω να έχω πάρα πολλά λεία. Σαν κοινωνία πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ότι δώσουμε στα μωρά θα ξέρουμε πως τη ζωή τους θα μας τα δώσουν πίσω. Τα παιδιά δεν ξεχάνουν. Σας ευχαριστώ και ελπίζω τα μωρά να είναι ευχαριστημένοι. Thank you. Συγκινητικές στιγμές. Πράγματι, ο ιδρυτής και ευεργέτης ανοίξε την καρδιά του. Να θέλω να ευχαριστήσω και εμείς που μας δόθηκε και μας η ευκαιρία να δείξουμε τη δουλειά αυτή τη σπουδαία, τη φιλανθρωπική. Όμως κάτι ανθρώπινο μας έχει φυλάξει για το τέλος. Αφού έφυγαν οι κάμερες εκεί, υπήρξαν ακόμα πιο ωραίες και ανθρώπινες στιγμές για τα ίδια τα παιδιά, Έλενα, έτσι δεν είναι? Ανθρώπινες και πολύ συναισθηματικές στιγμές. Διέρχεσαν καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα όμως, μετά που έφυγαν οι κάμερες και σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα όλων των παιδιών που ζουν στην παιδική στέγη, είχαμε μια έκπληξη για αυτά. Φεύγοντας το πρωινό, δεν είχαν δει το χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο είχαν δει μπροστά τους το μεσημέρι. Άρα, αφού έφαγαν το μεσημεριανό τους, συνάντησαν τον κύριο Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν φορτωμένος με δώρα, και μαζί μας είχαμε επίσης κάποιους εθελοντές, οι οποίοι τους έκαναν έκπληξη και έτσι διαμορφώθηκε έναν όμορφο και πολύ συγκινητικό απόγευμα. Είχαμε μαζί μας τον μουσικό των εφηβουλών, τον Θεοχάρους, που τραγούδησε, έπαιξε πιάνο μαζί με τα παιδιά, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κυπριακά τραγούδια. Χόρεψαν. Είχαμε τον διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Κωνσταντίνο τον Χαραλαμπίδη, τον οποίο ευχαριστούμε. Να είναι καλά όλοι τους. Πολύ σημαντικές στιγμές, η στήριξη. Μέσα από τον εθελοντισμό μάθαμε ότι είναι ωραία να δίνεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τα πόσα μπορείς να πάρεις. Άρα, έτσι κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας και ελπίζουμε να σας έχουμε στήριξη και στον πλευρό μας για τα επόμενα έργα τα οποία προγραμματίζουμε. Και εμείς λοιπόν θα πούμε, ως Κύπρος εγώ θα έλεγα, όχι ως Ρίκ προς Θεού, ευχαριστούμε Γιάννη Χριστοδούλου. Να έχεις υγεία και δύναμη και να συνεχίσεις. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, μιας εκπομπής με πρωταγωνιστές τους Κύπριους του κόσμου. Να είναι όλοι τους καλά, άξιοι να συνεχίσουν το πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας μας που ζει στο εξωτερικό. Ξανά μαζί το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα, να είστε όλοι καλά.